Είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ότι το δεύτερο επιδημικό κύμα στη χώρα μας, το οποίο ξαναλέω το τοποθετούμε την έναρξή του στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, σχετίζεται με το άνοιγμα του τουρισμού με όρους τους οποίους απέτησαν και επέβαλαν συγκεκριμένοι επιχειρηματικοί όμιλοι σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, εγχώρη και διεθνής. Πάντως, να κύριε Κονδύλη, ναι, πείτε μας. Να σας πω ένα παράδειγμα σε υποστήριξη αυτών των οποίων αναφέρω. Ενδεικτικά να σας θυμίσω ότι σύμφωνα με τα αποσπασματικά στοιχεία που δίνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο στη χώρα κατέφθασαν περίπου 4 εκατομμύρια επισκέπτες. Από τους 4 εκατομμύρια αυτούς επισκέπτες διενεργήθηκαν 500.000 διαγνωστικά τεστ, δηλαδή ένας στους 8 εισερχόμενους στη χώρα έκανε διαγνωστικό τεστ, και σε αυτή την ομάδα των επισκεπτών εντοπίσαμε στις πύλες εισόδου δηλαδή της χώρας, αεροδρόμια, στον Προμαχώνα και τα άλλα βόρεια σύνορα της σημεία εισόδου της χώρας, εντοπίστηκαν συνολικά 1.500 θετικά κρούσματα. Για την ίδια χρονική περίοδο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας αναφέρει περί τα 2.200 κρούσματα στη χώρα μας σχετιζόμενα με ταξίδι στο εξωτερικό. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι υπάρχει μια απόκληση ανάμεσα στα δύο αυτά μεγέθη. Πρακτικά τα νούμερα, τα όποια νούμερα έχουμε, μας λένε ότι σύμφωνα με τα ίδια τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, πάνω από 700 συμπτωματικοί επισκέπτες, τουρίστες ή άλλοι επισκέπτες στην χώρα, διέφυγαν των δειγματοληπτικών ελέγχων στα σύνορα της χώρας και αναζήτησαν βοήθεια και τελικά έκαναν και τεστ, αφού πλέον είχαν περάσει τα σύνορα της χώρας ή αφότου πέρασαν ασυμπτωματικοί ότες και συνεχεία εμφάνισαν συμπτώματα τα σύνορα της χώρας. Αν δεν θεωρήσει κανείς ότι το ποσοστό των ασυμπτωματικών με κορονοϊό μπορεί να φτάνει μέχρι και το 80%. Οι μελέτες έχουν μια διακύμανση από 5-80% θεωρούμε των ανθρώπων οι οποίοι θα νοσήσουν από COVID δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Μπορεί να εκτιμήσει κανείς ότι πάνω από 2.500 ασυμπτωματικοί επισκέπτες το τρίμηνο Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο επισκέφτηκαν τη χώρα διαφεύγοντας τους δειγματοληπτικούς ελέγχους στις πύλες εισόδου της χώρας, προκαλώντας δηλαδή έναν ολόκληρο πληθυσμό, μια μεγάλη ομάδα, δηλαδή πληθυσμιακή ομάδα, η οποία σε ένα πλαίσιο προφανώς χαλάρωσης και κόπωσης των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και κοινωνικής απομάνωσης στη χώρα μας, αποτέλεσαν το εκκλητικό αίτιο για την έναρξη του δεύτερου επιδημικού κύματος στη χώρα μας. Mm-hmm. Για να κλείσω το αρχικό σας ερώτημα στο πού βρισκόμαστε σήμερα. Προφανώς βρισκόμαστε σε ένα εν εξελίξει δεύτερο επιδημικό κύμα. Οι πιέσεις που δέχεται προσώρας, το υπογραμμίζω προσώρας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας στα πλαίσια του δεύτερου αυτού επιδημικού κύματος είναι αντίστοιχες με τις πιέσεις που δεχόταν στην κορύφωση, στο πικ δηλαδή, του πρώτου επιδημικού κύματος. Σας θυμίζω ότι οι νοσηλευόμενοι σήμερα σε μονάδες εντατικής θεραπείας κατά μέσο όρο δεν ξεπερνούν το τελευταίο δεκαήμερο τους 90, που είναι αντίστοιχο με τα νούμερα τα οποία είχαμε στο πρώτο επιδημικό κύμα. Τι είναι αυτό όμως που μας προκαλεί τεράστια ανησυχία? Αυτό που μας προκαλεί τεράστια ανησυχία είναι ότι ο αριθμός των θανάτων κατά τη διάρκεια του δεύτερου επιδημικού κύματος είναι σχεδόν διπλάσιος, κινείται, να το πω έτσι απλοϊκά, σε διπλάσια επίπεδα σε σχέση με αυτά του πρώτου επιδημικού κύματος. Να σας πω ενδεικτικά ότι από τα μέσα Σεπτεμβρίου ο κυλιόμενος, όπως λέμε, εβδομαδιαίος μέσος όρος των θανάτων κατά τη διάρκεια του δεύτερου επιδημικού κύματος, από τις 16 Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα, ο κυλιόμενος εβδομαδιαίος μέσος όρος των θανάτων είναι πάνω από 6 θάνατοι ημερησίως. Τις τελευταίες 7 μέρες άγγιξε τους 10 ημερησίως κατά μέσο όρο. Το νούμερο αυτό είναι ακριβώς διπλάσιο από τους ημερήσιους θανάτους τους οποίους καταγράφαμε κατά τη διάρκεια του πρώτου επιδημικού κύματος. Άρα η κατάσταση είναι ανησυχητική και αυτό το οποίο μας ανησυχεί είναι η αυξημένη αριθμή θανάτων κατά τη διάρκεια του δεύτερου επιδημικού κύματος. Και για να μην το αφήσω και μετέωρο, η αυξημένη αυτή θάνατη κατά τη διάρκεια του δεύτερου επιδημικού κύματος προφανώς σχετίζονται ως ένα βαθμό
και με το γεγονός ότι η επιδημία παρήσφρησε σε εγκλεισμένους, όπως λέμε, πληθυσμούς, κυρίως στα κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, όπου εκεί έχουμε και τους περισσότερους θανάτους. Και προς επίρρωση αυτού να σας πω ότι σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Μεγάλη Βρετανία, το 50% των θανάτων συμβαίνουν, προέρχονται από πληθυσμούς σε τέτοιες συγκεκριμένες ομάδες. Δηλαδή στους ηλικιωμένους οι οποίοι φιλοξενούνται σε κέντρα φιλοξενίας. Άρα το δεύτερο επιδημικό κύμα είναι εν εξελίξη και, από όσο, και αυτό το οποίο κυρίως μας ανησυχεί είναι η αυξημένη θάνατη κατά τη διάρκεια αυτού του δεύτερου επιδημικού κύματος. Κύριε Κοντήλη, φτάνουμε στο κρίσιμο ερώτημα. Ποια είναι η ετοιμότητα της χώρας μας και όσον αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας της, πώς ανταποκρίθηκε και πώς θα ανταποκρίνεται? Για να απαντήσω στο ερώτημά σας όσο μπορώ πιο επιγραμματικά και συμπυκνωμένα, προσπαθώ να μην χρησιμοποιώ δραματικές διατυπώσεις. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα το κάνω και θα πάρω και την ευθύνη αυτού του οποίου θα πω. Τα επίπεδα επιδημικής ετοιμότητας της χώρας μας ήταν από την αρχή της επιδημίας πολύ χαμηλά και εξακολουθούν και παραμένουν πάρα πολύ χαμηλά. Θα σας πω ένα ενδεικτικό παράδειγμα, μπορώ να σας δώσω δεκάδες, η λίστα είναι ατελείωτη. Θα σας πω την περίπτωση των μονάδων εντατικής θεραπείας. Αν και υπάρχει ένα τεράστιο γαϊτανάκι για το πόσες τελικά μονάδες, κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας έχουμε, το προσπερνάω προς ώρας αυτό το ζήτημα. Θα δεχτώ τις καταγραφές του Υπουργείου Υγείας, βάσει των οποίων στην αρχή της επιδημίας η χώρα διέθετε 700 κρεβάτια σε μονάδες εντατικής θεραπείας. 700 λειτουργούντα. Να σας θυμίσω ότι υπάρχουν αιτιάσεις των σωματείων στα νοσοκομεία και της αρμόδιας ομοσπονδίας των νοσοκομειακών γιατρών, οι οποίες αμφισβητούν αν αυτές οι κλίνες ήταν λειτουργικές, αν ήταν πλήρως στελεχωμένες, επαρκώς στελεχωμένες, και αν οι εργαζόμενοι που τις στελεχώνουν, αν στους εργαζόμενους που τις στελεχώνουν, είχε δοθεί το δικαίωμα να εκπαιδευτούν κατάλληλα κτλ. Το προσπερνώ αυτό το ζήτημα για διευκόλυνση της συζήτησης. Δεχόμαστε τις καταγραφές του Υπουργείου Υγείας. Στην αρχή της επιδημίας, λοιπόν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, είχαμε 700 κλίνες ΜΕΘ, εκ των οποίων οι 110 ανήκαν στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, περίπου σε στρατιωτικά νοσοκομεία και στα νοσοκομεία του ΕΣΥ είχαμε 600 κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας. 8 μήνες μετά, το Υπουργείο Υγείας με πρόσφατο δελτίο τύπου του ανακοίνωσε ότι στη χώρα λειτουργούν 900 κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας, 120 ανήκουν στον ιδιωτικό τομέα, οι υπόλοιπες στον δημόσιο και στα στρατιωτικά νοσοκομεία. Δηλαδή από 600 δημόσιες που είχαμε στην αρχή της επιδημίας, 8 μήνες μετά έχουμε 800 κλίνες μονάδων εντατικής νοσηλείας. Για να καταλάβουμε το πρόβλημα, στην αρχή της επιδημίας δηλαδή, μας αντιστοιχούσαν 6,5 κρεβάτια ανά 100.000 πληθυσμού. Σήμερα, 8 μήνες μετά, μας αντιστοιχούν 8,5 κλίνες ανά 100.000 πληθυσμού. Στην αρχή της επιδημίας η χώρα μας, στον δίκτυο αυτό το κλίνες ανά 100.000 πληθυσμού, είχε την 30η θέση μεταξύ 31 ευρωπαϊκών χωρών. 8 μήνες μετά, αν θεωρήσουμε ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν αυξήσει τα κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας, η χώρα μας παραμένει στην 22η ή 23η θέση μεταξύ 31 ευρωπαϊκών χωρών ως προς την επάρκεια κλινών μονάδων εντατικής θεραπείας. Ανεπαρκείς οι δομές πριν 8 μήνες, εξίσου ανεπαρκείς οι δομές και στις μονάδες εντατικής θεραπείας 8 μήνες μετά, ανεξάρτητα από τα μερικά βήματα τα οποία έγιναν και κάτω από την πίεση, αν θέλετε, του κινήματος των υγειονομικών όλο αυτό το διάστημα. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Ένα άλλο κομμάτι είναι και το μη COVID, γιατί δεν γίνεται τα νοσοκομεία να δουλεύουν με μία νόσο. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ήδη από το Μάρτιο του 2020 είχε μιλήσει για δύο ταυτόχρονες επιδημίες. Τη μία είναι η επιδημία του COVID και η δεύτερη επιδημία την οποία είχε επισημάνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ήδη από το Μάρτιο του 2020 είναι η αθόρυβη, η σιωπηλή επιδημία. Το γεγονός δηλαδή ότι τα συστήματα υγείας όλου του κόσμου
εκ των πραγμάτων θα επικεντρώσουν την προσοχή τους στην επιδημία του COVID, μειώνοντας αν θέλετε την φροντίδα σε όλους τους υπόλοιπους ασθενούς, αυτούς τους οποίους κακώς αποκαλούμε non-COVID ασθενούς, δηλαδή τους ασθενούς οι οποίοι πάσχουν από, δεν πάσχουν από COVID, αλλά πάσχουν από άλλα χρόνια νοσήματα, διαβήτη, καρδιαγγειακά, καρκίνους κτλ. Μιλούσε λοιπόν ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για μια σιωπηλή, παράλληλη, ύπουλη επιδημία, την επιδημία της υποθεραπείας, ελλιπούς φροντίδας όλων των υπόλοιπων αρρώσεων, της ελλιπούς αντιμετώπισης όλης της υπόλοιπης νοσηρότητας σε επίπεδο κοινωνίας. Τώρα θα σας πω ενδεικτικά ένα στοιχείο. Στο πρώτο επιδημικό κύμα, στο πρώτο κύμα της επιδημίας Φεβρουάριο, δηλαδή με αρχές Μαΐου του 2020 στην χώρα μας, θυμόσαστε ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας απάντησε στο επιδημικό κύμα κλείνοντας τα τακτικά εξωτερικά ιατρία, κλείνοντας τα τακτικά χειρουργεία, ελαττώνοντας κατά πολύ τις κλίνες, τις προσφερόμενες για τους ασθενείς οι οποίοι δεν νοσούν από COVID, για όλες τις υπόλοιπες δηλαδή ασθένειες, δυσκόλεψε κατά πολύ λόγω του φόβου αλλά και με τα συνεχή μηνύματα τα οποία έδινε για μη προσέλευση των πολιτών στις νοσοκομιακές υποδομές και στις δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατά έναν τρόπο και κλείνοντας τις υποδομές του ΕΣΥ, αλλά και καλλιεργώντας, δίνοντας ένα διαρκές σήμα στους πολίτες, μην πλησιάζετε στα νοσοκομεία, το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι γεγονός ότι κατά την πρώτη φάση της επιδημίας αντέδρασε ως ένα σύστημα το οποίο ασχολείται με μία μόνο ασθένεια. Ενδεικτικά να σας πω, θα τα δώσουμε τα στοιχεία στη δημοσιότητα τις αμέσως επόμενες εβδομάδες, μια μεγάλη μελέτη η οποία κάνει η ερευνητική μας ομάδα εδώ στο Πανεπιστήμιο. Στο πρώτο επιδημικό κύμα χάθηκαν περίπου τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο πάνω από 65.000 τακτικά χειρουργεία, έγιναν 65.000 λιγότερα τακτικά χειρουργεία σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Επίσης, την περίοδο Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο έγιναν περίπου 3,2 εκατομμύρια λιγότερες επισκέψεις ασθενών στα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, καθώς επίσης και στις δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 3,2 εκατομμύρια λιγότερες επισκέψεις σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Αυτά είναι ενδεικτικά στοιχεία του πώς το ΕΣΥ στην κυριολεξία, στην πρώτη φάση της επιδημίας, αντέδρασε, όπως σωστά είπατε, ως ένα μονοθεματικό, ως ένα σύστημα υγείας το οποίο επικεντρώθηκε σε μόνο μία νόσο, στην ουσία αποκλείοντας ή υποθεραπεύοντας, φροντίζοντας δηλαδή με σημαντικές ελλείψεις όλη την υπόλοιπη νοσηρότητα. Αυτό το οποίο εμάς μας ανησυχεί σε αυτή τη φάση είναι ότι το μάθημα αυτό, το πάθημα αυτό του πρώτου επιδημικού κύματος φαίνεται ότι δεν γίνεται μάθημα για το δεύτερο επιδημικό κύμα. Σας θυμίζω ότι στο επίπεδο 3 και 4, σύμφωνα με το χάρτη της υγειονομικής ασφάλειας και επικινδυνότητας που έχει δημοσιοποιήσει ο ΕΟΔΗ, στο επίπεδο 3 και 4 υπάρχει σαφής οδηγία στα νοσοκομεία του ΕΣΥ να μειώσουν κατά 40 και 60% αντίστοιχα τη λειτουργία των τακτικών τους εξωτερικών ιατρίων. Δηλαδή, για να το πω με απλά λόγια, ήδη από σήμερα όλα τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα όλα τα νοσοκομεία της Αθήνας, τα οποία είναι και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, είναι στο επίπεδο επικινδυνότητας 3, θα μειώσουν τα τακτικά τους χειρουργεία κατά 40%. Οι περιοχές της Καστοριάς και των Ιαωνίων, οι οποίες βρίσκονται σε επίπεδο επικινδυνότητας 4, θα μειώσουν τα τακτικά τους χειρουργεία κατά 60%. Μάλιστα. Οφείλω να πω και να σημειώσω ότι το πάθημα του πρώτου επιδημικού κύματος δεν φαίνεται να γίνεται μάθημα στο δεύτερο επιδημικό κύμα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας πρέπει να παραμείνει ανοιχτό και για τους ασθενείς οι οποίοι δεν πάσχουν από COVID. Αν οι υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν επαρκούν, λύσεις υπάρχουν. Και μία αυτονόητη λύση η οποία υπάρχει είναι η άμεση επίταξη των δομών του ιδιωτικού τομέα υγείας, ο οποίος εξάλλου έχει σημαντικές υποδομές στην χώρα μας και διακινεί, αν θέλετε,
ένα κομμάτι της νοσηλευτικής κίνησης στη χώρα μας. Άρα λύσεις υπάρχουν. Το κρίσιμο πάντως είναι ότι δεν μπορούν να χαθούν ξανά ούτε χειρουργία, ούτε επισκέψεις σε νοσοκομεία, ούτε επισκέψεις σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και σε αυτό το επιδημικό κύμα. Το μάθημα του πρώτου επιδημικού κύματος, το πάθημα του πρώτου επιδημικού κύματος πρέπει να γίνει μάθημα. Λύσεις υπάρχουν, πολιτική βούληση απαιτείται. Λοιπόν, κύριε Κονδύλη, πάντα θέλω σε αυτές τις συζητήσεις να κλείνουμε αισιόδοξα, γιατί νομίζω ότι το έχει ανάγκη ο κόσμος που μας ακούει. Ποιο θα λέγαμε ότι μπορούσαμε να δώσουμε αυτό το, ως μήνυμα σήμερα? Να προσέχει καταρχήν. Η ατομική ευθύνη χρειάζεται. Δεν είναι μόνο ούτε η συλλογική ούτε και η κυβερνητική ευθύνη. Ναι. Θα με επιτρέψετε, εγώ είμαι λίγο πιο κριτικός στο συγκεκριμένο ζήτημα. Η ατομική ευθύνη και οι ατομικές μας, αν θέλετε, επιλογές κινούνται μέσα στα όρια και τις δυνατότητες τις οποίες μας έχει επιτρέψει το σύστημα. Δηλαδή, τι ατομική ευθύνη να έχεις όταν καλείσαι με βάση τις δυνατότητές σου, καλείσαι να συχνοτιστείς με εκατοντάδες άλλους συμπολίτες σου μέσα σε ένα λεωφορείο. Δηλαδή, η ατομική ευθύνη και οι ατομικές επιλογές είναι μέσα στα όρια των οικονομικών σου δυνατοτήτων, μέσα στα όρια των δυνατοτήτων και επιλογών τις οποίες έχει θέσει συλλογικά η πολιτεία, συλλογικά το κράτος, συλλογικά η κυβέρνηση. Άρα η ατομική ευθύνη είναι μέσα σε αυτά τα όρια. Άρα έχει τη σημασία της, αλλά έχει μικρή σημασία. Αυτό το οποίο κυρίως σήμερα αξίζει να αναδείξουμε είναι την ανάγκη, αυτή την μεγάλη ταλαιπωρία και την παγκόσμια αυτή απειλή της δημόσιας υγείας, να τη μετατρέψουμε σε ευκαιρία από τη σκοπιά όμως ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών, σαν ευκαιρία για να διεκδικήσουμε και να παλέψουμε συστήματα υγείας τα οποία να ανταποκρίνονται στις πραγματικές μας ανάγκες, συστήματα εκπαίδευσης τα οποία να ανταποκρίνονται στις πραγματικές μας ανάγκες, συστήματα δηλαδή τα οποία προστατεύουν και προάγουν την υγεία του πληθυσμού και δεν τη θυσιάζουν κάθε φορά στο βωμό του κέρδους ή άλλων συμφερόντων.